Ζητούσε την επιλογή της Δημοκρατίας του Ήλιντεν, η οποία σημείωσε είναι το έργα όμνες του αλυτρωτισμού. Τώρα μια αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τρίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη τηλεφωνία Λαμπράκη προκάλεσε την αντίδραση του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Σε μια εφόλη στη σύλλη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΣΚΑΙ και στην εκπομπή Ακραίο του Τάκη Χατζή, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία επανέλαβε το αίτημά του για εκλογέ, εξαπολύοντα επίθεση στον Πρωθυπουργό. Τον έχω ικανό να, να, βάλει γραβάτα στην, ε, στη ΔΕΦ και να προκηρύξει εκλογέ, λέγοντα ότι δεν θα κόψει τι συντάξει που ήδη yeah. έχει κόψει. Άρα για μένα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Επαναλαμβάνω ότι όσο πιο γρήγορα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Εμεί πρώτη θέσαμε το για εκλογέ. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση έκανε λόγο για το τέταρτο μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση, τονίζοντα πω προτεραιότητα δική του θα είναι η μείωση τη φορολογία. Μειώνοντα φορολογία, τον ένφια από τη μία που αφορά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και να μειώσουμε τον εισαγωγικό φορολογικό Ξέρω... συντελεστή. Ναι. Για αυτούς, ναι. Αφήστε, μου να τελειώσω. Ε, ε για αυτού οι οποίοι θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο εισοδήματο. Μέχρι τις 2000... Το αντικοινωνικό μένος του κυρίου Μητσοτάκη που απαιτεί νέο μνημόνιο για να ξεδιπλωθεί το ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε όμως είναι ότι αγνοεί ποιος δολοφόνησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Και επειδή η άγνοιά του είναι ανατριχιαστική, α φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη του καλύτερου βιογραφικού τη χώρα. Ο Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή τη ΕΔΑ, δολοφονήθηκε το 1963 από το παρακράτο τη Δεξιά. Δολοφόνοι του ήταν οι Εμμανουιλίδη και Γκοτζαμάνη. <σχ confidence> Αναφερόμενο στο Σκοπιανό και στην ονομασία Ήλιδεν που συζητήθηκε στη Σόφια, κατηγόρησε τον Αλέκ Τσίπρα πω δεν το γνώριζε ή το γνώριζε και αδιαφόρησε. Η Μακεδονία του είναι η, η χειρότερη δυνατή είναι... ονομασία. Σηματοδοτικά, είναι, 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 είναι το έργα όμνε του αλυτρωτισμού. Βλέπουμε το τυρί και δεν βλέπουμε τη φάκα. Mm. Το ίδιο το όνομα υποδηλώνει αλυτρωτικέ βλέψει τη γείτονο χώρα. Σε σχέση με τα φαινόμενα βία των άκρων, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία επεσήμανε πω ο Ρουβίκονας προκαλεί ζημιά στη χώρα. Ο Ρουβίκονα είναι μια επιχειρησιακή ομάδα τις οποίες τους ηγέτες τους γνωρίζουμε διότι ποστάρουν και δημόσια στο facebook yeah. ο κύριος που με απείλησε έχει όνομα και φαντάζομαι yeah. ότι, έχει, ότι έχει και διεύθυνση yeah. είναι μια οργάνωση που αν υπήρχε πραγματική πολιτική βούληση θα μπορούσε πολύ εύκολα να αντιμετωπιστεί yeah. ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για αλλαγή yeah. του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής yeah. την επόμενη yeah. μέρα εκλογής της Δημοκρατίας. Yeah. έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα συνδυάζει μια λογική ενισχυμένη αναλογική, μπορεί όχι τόσο ενισχυμένη όσο ε, η σημερινή, με θα, θα εξασφαλίζει δηλαδή με με κυβερνησιμότητα και αναλογικότητα. Αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία προανήγγειλε κατάθεση στη Βουλή Νόμου που θα σπάει τη Β' Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής, που όμω θα δίνει και δικαίωμα ψήφου στου Έλληνε του εξωτερικού.